Με την υπογραφή δύο νέων δανειακών συμβάσεων συνεχίζεται το επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Οι νέες συμβάσεις προβλέπουν τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης και επέκτασης 6 ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα. Αναμένεται η δημιουργία περισσότερων από 700 μόνιμες θέσεις εργασίας, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν 525 θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Με τον τρόπο αυτό, προωθείται περαιτέρω η αντιστροφή της διαρροής εξειδικευμένου προσωπικού από τη χώρα, ενώ ενδυναμώνεται ο παραγωγικός ιστός. Τα ερευνητικά κέντρα που χρηματοδοτούνται είναι το ΕΚΕΤΑ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας Αθηνά και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών. Θα καλύψουν την ανάπτυξη υποδομών σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, από την Ξάνθη και τη Θεσσαλονίκη έως την Πάτρα και την Κρήτη. Ο στόχος που έχουμε θέσει στην κυβέρνηση είναι η Ελλάδα να καταστεί κέντρο έρευνας και ανάπτυξης για τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση επενδύσεων σε στρατηγική σημασία ερευνητικές υποδομές, τόνισε ο αντιπρόεδρος της τράπεζας Κρίστιαν Κέτελ Τόμσεν, ενώ ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς τόνισε τη σημασία των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχονται στην Ελλάδα. Με όπλο το InvestEU και όλες τις άλλες, τις πρωτοφανείς δυνατότητες κοινοτικής χρηματοδότησης που έχουμε στα χέρια μας, ποτέ η χώρα δεν είχε τόσες μεγάλες ευκαιρίες και εργαλεία για επενδύσεις από όσες έχει τώρα. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής InvestEU, το οποίο φιλοδοξεί να ξεκλειδώσει κεφάλαια άνω των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις σε βιωσιμότητα, καινοτομία, κοινωνικά έργα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.